Σήμερα είμαστε εδώ οι ΕΛΜΕ, πήραμε απόφαση για κινητοποίηση, γιατί πράγματι η κυβέρνηση, παρόλο το lockdown στην πολιτική της, την αντιεκπαιδευτική, την αντιλαϊκή της συνεχίζει, βάζει και φέρνει νομοσχέδιο μέσα στην πανδημία, τα οποία χτυπάει βάναυσα τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, βάζει 15χρονα παιδιά χωρίς ουσιαστική γενική μόρφωση να συνδέονται κατευθείαν με την αγορά εργασίας για φθηνό εργατικό δυναμικό. Λοιπόν, αυτό είναι το κύριο θέμα που μπαίνει τώρα. Θέλουμε σχολεία ανοιχτά με ασφαλούς όρους λειτουργίας, με προστασία και ασφάλεια και με κτίρια και με μαθητές, 15 μαθητές στην τάξη. Όλα αυτά δηλαδή που ζητούσαμε. Θέλουμε τώρα η κυβέρνηση να αρχίσει έστω και την τελευταία στο και πέντε να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Και θέλουμε επίσης να πούμε ότι παρόλα αυτά συνεχίζονται τα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση. Θέλουμε και θεωρούμε την εκπαίδευση υποχρεωτική, αλλά θέλουμε και η κυβέρνηση η ίδια να πάρει μέτρα γι' αυτό, ώστε όλα τα παιδιά ισότιμα να συμμετέχουν, να βρει τα εργαλεία εκείνα τα οποία να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, και ό,τι μπορούμε εμείς κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.